Public school. Πρώτη άσκηση, δεύτερο ερώτημα των λατινικών του 2009. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μια από τις παρακάτω αντωνυμίες. Η πρώτη αντωνυμία είναι το κβε και θέλουμε την αιτιατική ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. Αρχικά, να πούμε ότι αυτό το κβε είναι η ονομαστική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος της αναφορικής αντωνυμίας κβι, κβε, κβότ. Εμείς αυτό που θέλουμε εδώ είναι την αιτιατική στον ενικό, αλλά στο ουδέτερο γένος, δηλαδή στο κβότ. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Κβότ. Κούιους, κούι, κβότ, κλητική δεν έχει, αφαιρετική, κβό. Η αιτιατική λοιπόν στον ενικό είναι το κβότ. Πάμε να κλείνουμε όμως και το πληθυντικό. Κβέ, κβόρουμ, κβίμπους, κβέ, κλητική δεν έχει. Και αφαιρετική, κβίμπους. Νέμινεμ, τη γενική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος. Το νέμινεμ είναι η αιτιατική στον ενικό αριθμό, στο αρσενικό γένος, της αόριστης ουσιαστικής αντωνυμίας, νέμο, νέμο, νίχιλ. Εμείς εδώ θέλουμε τη γενική ενικού στο ίδιο γένος, δηλαδή στο αρσενικό. Νέμο λοιπόν. Νουλίους. Νέμινη. Νέμινε, κλητική δεν έχει και αφαιρετική, νούλο. Πάμε να δούμε και τον πληθυντικό γιατί είναι λίγο ιδιόμορφη αυτή η αντωνυμία. Νούλη, νουλόρουμ, νούλης, νούλος, κλητική δεν έχει και αφαιρετική, νούλης. Ο τύπος που μας ζητάει η άσκηση είναι η γενική ενικό, δηλαδή τον ουλίους. Βος ύψη. Τη δοτική πληθυντικού της συνεκφοράς. Για να δούμε τώρα τι είναι αυτό το βος ύψη. Είναι η ονομαστική πληθυντικού αριθμού των εξής αντωνυμιών, της προσωπικής αντωνυμίας, στο δεύτερο πρόσωπο, δηλαδή στο του, και της οριστικής αντωνυμίας, ύψε, ύψα, ύψου. Πάμε να δούμε τώρα τη δοτική πληθυντικού της συνεκφοράς. Λοιπόν, του, τούι, τίμπι, τε, κλητική δεν έχει, αφαιρετική, ατέ. Στο πληθυντικό, βος, βέστρι και βέστρουμ, βόμπις, βος, κλητική δεν έχει, αφαιρετική, αβόμπις. Πάμε να δούμε και την ύψε
πώς κλείνεται. Στο αρσενικό. Αν δεν το είπαμε πριν, να το πούμε τώρα εδώ, ότι το κλείνουμε στο αρσενικό γένος. Ύψε, υψίους, ύψη, ύψουμ, κλητική δεν έχει, αφαιρετική, ύψο. Και στο πληθυντικό, ύψη, υψόρουμ, ύψης, ύψος, κλητική δεν έχει, αφαιρετική, ύψης. Εμείς ο τύπος που ψάχνουμε εδώ είναι η δοτική, δηλαδή βόμπης ύψης. Εις την αιτιατική πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος. Το εις, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ονομαστική ενικού της οριστικής αντωνυμίας εις, εα, ιντ. Εμείς εδώ θέλουμε το θηλυκό γένος, δηλαδή το εα, στην αιτιατική το πληθυντικού. Πάμε να το δούμε και αυτό. Εα, έγιους, έι, έαμ, κλητική δεν έχει, αφαιρετική, έα, πληθυντικός. Εε, εάρουμ, έις, κείς, κείς, έας, κλητική δεν έχει και η αφαιρετική είναι ίδια με τη δοτική, δηλαδή έις, εις, εις. Εμείς εδώ θέλαμε την αιτιατική του πληθυντικού, δηλαδή το έας. Πάμε στο τρίτο ερώτημα της πρώτης άσκησης. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται από τα παρακάτω επίθετα και επιρρήματα. Το πρώτο που μας δίνει είναι το πρόπε και θέλει το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος. Το πρόπε είναι ένα επίρρημα στο θετικό βαθμό και σχηματίζει ανώμαλα τα παραθετικά του. Αυτό φυσικά προϋποθέτει να ξέρετε πολύ καλά τα ανώμαλα παραθετικά του συγκεκριμένου επιρρήματος. Πάμε να τα δούμε και μαζί. Θετικός, συγκριτικός και υπερθετικός. Ο θετικός μας τον δίνει και είναι πρόπε. Ο συγκριτικός είναι πρόπιος και ο υπερθετικός είναι πρόξιμε. Εμείς εδώ αυτό που ψάχναμε είναι το πρόπιος. Εξτρέμο. Το θετικό βαθμό του επιθέτου στο ίδιο γένος, στην ίδια πτώση, στον ίδιο αριθμό. Για να δούμε αρχικά ένα-ένα αυτά που μας ζητάει. Το εξτρέμο λοιπόν είναι μία αφαιρετική ενικού αριθμού στον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου εξτέρους, εξτέρα, εξτέρου. Το γένος που έχουμε εδώ, το εξτρέμο δηλαδή, είναι το ουδέτερο. Άρα ψάχνουμε το θετικό βαθμό του επιθέτου αυτού στο ίδιο γένος, δηλαδή στο ουδέτερο, στην ίδια πτώση, δηλαδή στην αφαιρετική του ενικού και στον ίδιο αριθμό, ναι, τον ενικό εννοούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τα παραθετικά του επιθέτου αυτού είναι τα εξής. Εξτέρουμ, λοιπόν, ο θετικός. Εξτέριους, ο συγκριτικός. Και ο υπερθετικός, που έχει δύο τύπους και πρέπει να θυμόμαστε, είναι εξτρέμουμ και εξτίμουμ.
Εδώ βάζω ένα θαυμαστικό. Πρέπει να θυμάστε ότι έχουμε δύο τύπους. Μπορεί σε κάποιο άλλο διαγώνισμα να μην σας ζητήσουν το θετικό βαθμό, αλλά να σας ζητήσουν τον υπερθετικό. Και να πρέπει να γράψετε και τους δύο τύπους. Τώρα, άμα κλείνουμε το επίθετο στο θετικό βαθμό στο ουδέτερο, θα δούμε πως η αφαιρετική στον ενικό είναι εξτέρω. Πάμε και στο τελευταίο μας. Μάγκης, τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος. Τώρα, το μάγκης. Πρέπει σίγουρα να θυμηθείτε ότι είναι ο συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος μαγνόπερε ή μάγνο όπερε. Σχηματίζει και αυτό ανώμαλα τα παραθετικά, οπότε θετικός, συγκριτικός, υπερθετικός. Ο θετικός, τον οποίο τον βρήκαμε, είναι το μαγνόπερε ή μαγνόπερε. Ο συγκριτικός, τον οποίο μας τον δίνει η άσκηση, είναι το μάγκης. Και το υπερθετικό, τον υπερθετικό βαθμό τον οποίο μας ζητάει, είναι το μάξιμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η άσκηση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Απλώς πρέπει, παιδιά, να θυμάστε πολύ καλά τα ανώμαλα παραθετικά. Και τελικά νομίζω ότι έχουμε ακόμα ένα, δεν πρέπει να τελείωσε. Έχουμε το καριόρεο. Τη γενική του πληθυντικού του υπερθετικού βαθμού στο ίδιο γένος. Για να πάμε να κάνουμε μία αναγνώριση στο καριόρεο. Το καριόρεο είναι η αιτιατική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος, στο συγκριτικό βαθμό του επιθέτου κάρους, κάρα, κάρουμ. Τα παραθετικά του είναι κάρα, κάριορ, καρίσιμα. Η άσκηση θέλει τη γενική του πληθυντικού του υπερθετικού βαθμού στο ίδιο γένος, δηλαδή στο θηλυκό. Για να πάμε να κλείνουμε λίγο τον ενικό και τον υπερθετικό για να το θυμηθούμε. Γράφω τις πτώσεις δίπλα. Λοιπόν, καρίσιμα. Καρίσιμε, καρίσιμε, καρίσιμα, καρίσιμα, καρίσιμα. Πάμε να δούμε και το πληθυντικό. Καρίσιμε. Καρισιμάρουμ. Να το γράψουμε λίγο καλύτερα. Καρισιμάρουμ, λοιπόν. Καρίσιμις. Καρίσιμας. Καρίσιμε, καρίσιμης. Εμείς εδώ τι θέλουμε, θέλουμε τη γενική
του πληθυντικού, δηλαδή το καρισιμάρου. Και εδώ τελείωσε η άσκηση αυτή.